Γεια σε όλους. Γεια. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συστάσεις, σας γνωρίζω, με γνωρίζετε. Λοιπόν, τώρα λιγότερος περίμενα να δω, τώρα εδώ γίνεται λίγο... Λοιπόν, τι... Σας θυμάστε το πλήθος, καταρχάς δεν είναι το αντικείμενο. Εμείς ήρθαμε να μας πείτε εσείς το αντικείμενο για να δούμε αν εξυπηρετεί και εσάς και εμάς να συνεχίσουμε. Πώς να μαγειρεύετε φασολάδα. Ευχαριστώ. Λοιπόν... Αυτό να σας το πούμε εμείς καλύτερα. Ωραία, λοιπόν, είναι καθαρά για τους μικρούς είναι σχέδιο και ζωγραφική. Στους μεγάλους είναι κατασκευές, πώς να ζωγραφίζεις πίνακες, πώς να φτιάξεις οτιδήποτε θες με πράγματα που τα βρίσκεις πεταμένα. Με πολύ φθηνά υλικά και όχι με τα υλικά των καλλιτεχνικών. Γιατί στα καλλιτεχνικά, ένα σωληναράκι ακριβικό χρώμα φτάνει στα 8 ευρώ, ενώ την ίδια δουλειά μπορεί να κάνει με ένα πλαστικό χρώμα που το παίρνεις και είναι λίτρο και βάζεις στο σπίτι σου. Επιφάνειες από τα κεραμίδια που είναι πεταμένα στα παλιά, από τα παλιά τα σπίτια, από τις πόρτες παλιές, παραθύρια και πάει λέγοντας. Τώρα, οι περισσότεροι έχετε δει, πιστεύω ότι έχετε δει μερικά πράγματα, απευθύνουμε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την όρεξη να δημιουργήσουν από τίποτα κάτι. Δεν θα μάθω κανέναν να ζωγραφίζει καλύτερα από κάποιον άλλον, γιατί ούτε και εγώ δεν ξέρω να ζωγραφίζω, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Πολύ πίστεψε με. Λοιπόν, τίποτα, αυτό κάνω. Θέλω αυτό να μεταφέρω τις ιδέες μου πάνω σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, άμα δεν φτιάξεις πίνακα μέσα σε 2 ώρες, εγώ θα πω απόψε και θα κατεβάσω το παντελό μου. Για να μην ξέρεις τίποτα. Λοιπόν, αυτά τώρα για τα παιδιά, τα παιδιά είναι καλύτερο για σχέδιο, γιατί αν δεν μάθεις πρώτα τις γραμμές να δημιουργήσεις σε σχέδιο, μετά δεν μπορεί να περάσεις με τη μία σε κάτι άλλο. Δηλαδή, γνωρίζοντας το σχέδιο και κάνοντας όλα αυτά που μας αρέσουν, μετά μπορούμε να περάσουμε και σε άλλα υλικά. Πρώτα μαθαίνουμε να σχεδιάζουμε και μετά, αργότερα, μας βοηθάει και ο μπαμπάς και η μαμά και φτιάχνουμε κάτι άλλο που είναι πολύ πιο με άλλα υλικά διαφορετικά. Μπορεί να μάθουμε από ανακύκλωσιμα υλικά, μπορεί να μάθουμε από διάφορα, δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτι άλλο να με ρωτήσετε.